Προχωρούμε με την αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κυρία Αναγκουστοπούλου Αθανασία, για 8 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είχα την τύχη πριν από 2 ώρες περίπου να παρακολουθήσω στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο την τελετή στη μνήμη του, την εκδήλωση στη μνήμη του μεγάλου επιστήμονα, Έλληνα επιστήμονα, Γεωργίου Παπανικολάου. Εκεί είχα την πραγματική τύχη να ακούσω την ομιλία ενός εμπνευσμένου επιστήμονα, του κυρίου Καρακίτσου, πανεπιστημιακού γιατρού στο Αττικό Νοσοκομείο. Το πνεύμα που υπάρχει σε αυτό το παράλληλο πρόγραμμα συμπυκνώθηκε με 3 λέξεις στην ομιλία, την καθόλου επιστημονική ομιλία του καθηγητή κυρίου Καρακίτσου. Ποιους πρέπει να προστατεύσουμε? Τους άνεργους, τους ανασφάλιστους, τους άπορους, τα 3 α, είπε ο κύριος Καρακίτσος, και εγώ θα προσθέσω και 1 4 α, τους αναξιοπαθούντες. Αυτό είναι το πανεπιστήμιο. Και καλό είναι μερικές φορές οι πολιτικοί να πηγαίνουμε σε αυτά τα πανεπιστήμια. Πανεπιστήμιο όμως είναι επίσης η ανακοίνωση ότι δεν πρέπει να φτιαχτεί κέντρο υποδοχής δίπλα από το πανεπιστήμιο, γιατί δεν θα του επιτρέπει να ασκεί τις πανεπιστημιακές του λειτουργίες. Μία πολιτεία είναι υποχρεωμένη να έχει μονίμως στα μάτια της στους αναξιοπαθούντες, στους άπορους, στους άνεργους και στους ανασφάλιστους. Αυτό λοιπόν είναι το πνεύμα αυτού του παράλληλου προγράμματος. Ναι, κάνουμε λάθη. Μας κατηγορείται για ανικανότητα. Ναι, γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε μέσα σε αυτό το στενό πλαίσιο που ποτέ δεν κρύψαμε, ότι είναι ένα πλαίσιο πολέμου, σε συνθήκες πολέμου, προσπαθήσαμε να βλέπουμε τους ανθρώπους, όπως είπε ο καθηγητής απόψε στην εμπνευσμένη του ομιλία. Είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό κάνουμε λάθη. Ναι, βάλαμε σε πίνι πι για το ΕΑΠ, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που είναι τις αρμοδιότητές μου, κύριε Φωτή, που κάνατε την ομιλία σας και φύγατε, γιατί είχαμε 160 ανθρώπους οι οποίοι θα μένανε άνεργοι τέλη Δεκεμβρίου και δεν προλαβαίναμε να το βάλουμε σε ένα νομοθέτημα. Δεν ενδιέφερε την προηγούμενη διοικούσα το ότι επί 20 χρόνια που λειτουργεί το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο δεν πάρθηκε καμία απολύτως μέρημνα για αυτούς τους διοικητικούς υπαλλήλους. Εμείς προσπαθήσαμε με την ΠΗΝΙΠΗ να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος νομοθέτησης, συμφωνώ απολύτως. Όμως είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην έχουμε άλλο ένα α ή να διωγγώνονται αυτά τα 4 α για τα οποία μίλησα. Έρχομαι στα δικά μου, στις διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες στις δικές μου και συνδέονται άμεσα και υπόγεια, έστω και υπόγεια με αυτά που είπα πριν. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο είναι πάντα για να εξασφαλίσει την ακαδημαϊκότητα πάνω απ' όλα. Και η ακαδημαϊκότητα εμπεριέχει ανθρωπισμό και γι' αυτό αριθμούς, όχι αριθμό. Αριθμούς γι' αυτό ανθρώπους. Αυτό πρέπει να το έχουμε ξεκάθαρο. Προχωράμε σε διατάξεις, σε ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τη δημοκρατική λειτουργία αυτού του πανεπιστημίου, ενός πανεπιστημίου με τεράστιο κοινωνικό ρόλο, γιατί πάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μια ηλικία όριμη πια, πληρώνουνε. Και γι' αυτό πρέπει η πολιτεία να εξασφαλίσει όλα αυτά τα εχέγγυα ότι αυτό το πανεπιστήμιο δεν θα λειτουργήσει ως επιχείρηση. Δεν θα σχολιάσω αυτό το μεγάλο επίτευγμα και ευτυχώς που υπήρξε και άρχισε να λειτουργεί το 97, εγώ θα το αναγνωρίσω. Πώς λειτουργήσε όμως τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πολλές φορές εδώ. Τι προτείνουμε λοιπόν, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Οδηγούν στην αυτονόμηση και τη δημοκρατικότερη λειτουργία του, όχι
όχι στην αυτόματη αυτονόμηση. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις, και ας αναρωτηθούν τα μέλη ΔΕΠ, τα 48 μέλη ΔΕΠ που εξανίστανται τώρα, γιατί δεν προχωράμε στην αυτόματη αυτονόμηση. Έχουμε λοιπόν διατάξεις βάσει των οποίων προσπαθούμε καταρχάς να θωρακίσουμε θεσμικά το Ίδρυμα. Ένα Ίδρυμα που δεν θωρακίζεται θεσμικά δεν μπορεί να λειτουργήσει δημοκρατικά. Δεύτερον, να έχουμε το απαραίτητο κανονιστικό κείμενο για τη λειτουργία αυτό του Πανεπιστημίου. Και τρίτον, να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική, στην διοικητική διαδικασία οι κοσμήτορες και οι διευθυντές προγράμματος σπουδών. Οι μεν πρώτοι στη Διοικούσα Επιτροπή, οι δε δεύτεροι στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας. Προβλέπουμε επιπλέον τα μέλη ΔΕΠ, δύο από τα μέλη ΔΕΠ, να μπαίνουν, να ενταχθούν στη Διοικούσα Επιτροπή. Κατηγορούμαστε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει πιάσει από το λαιμό το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δεν είναι καθόλου αλήθεια αυτό. Ίσα-ίσα, το ίδιο το πανεπιστήμιο με τις διατάξεις που φέρνουμε, κάτι που ζητάνε και όλα τα άλλα τα πανεπιστήμια, αποφασίζει για τα πόσους φοιτητές θα έχει. Καταργούμε την κλήρωση. Ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία να έχουμε κλήρωση. Πληρώνουν οι άνθρωποι και κληρώνονται. Μένουν κάποιοι απ' έξω με κανένα κριτήριο. Καταργείται λοιπόν η κλήρωση και αποφασίζει το πανεπιστήμιο για το πώς θα παίρνει τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο αριθμός των εισακτέων λοιπόν δεν ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά από τη Διοικούσα και όταν αυτονομηθεί από τη Σύγκλιτο. Με την κλήρωση είχαμε αδιάβλητο, κύριε Λοβέρδο. Συγγνώμη, δηλαδή, όσοι κάνουν αίτηση μπορούμε να τους πάρουμε στο προπτυχιακό, όχι εμείς, η Διοικούσα. Όχι, η κλήρωση δεν ήταν άδικο. Γιατί να μην τους παίρνουμε όλους όταν έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός λόγω οικονομικής κρίσης, αυτό είπα. Στα μεταπτυχιακά όμως πρέπει να μπουν κάποια κριτήρια, στα προπτυχιακά λέω. Λοιπόν, έχουμε διάφορα άλλα θέματα που αφορούν και δείχνουν το μη εναγκαλισμό από το Υπουργείο, όπως είναι για την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, ότι διορίζονται οι άνθρωποι που τον ελέγχουν με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας όσο δεν είναι αυτόνομο. Θέλω να πω με αυτό, ή ανοίγουμε για περισσότερους άνεργους επιστήμονες να μπορούν να συμμετέχουν στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, να διδάξουν, και διάφορα άλλα τα οποία είναι πάρα πολλά, τα είδατε άλλωστε, που ενισχύουν αυτό τον κοινωνικό χαρακτήρα. Μόνο μία κουβέντα ακόμα για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι το 11ο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που έχουμε στην Ευρώπη. Κανένα από όλα αυτά, ακόμα και το Open University της Αγγλίας, δεν έχει λειτουργήσει ακόμα, που είναι από το 60, με εντελώς αυτόνομο τρόπο. Δεν έχουμε δηλαδή τίποτα εναντίον των μελών ΔΕΠ, γιατί προσπάθησαν να με εμφανίσουν ως και έτσι για μια τυχή διατύπωση που είχα για τα άλλα πανεπιστήμια. Θέλουμε όμως να εξασφαλίσουμε τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα και όχι τον επιχειρησιακό χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Να πω δύο λόγια για το άρθρο 29, με το οποίο για πρώτη φορά τροποποιείται μία διάταξη η οποία ήταν από την περίοδο του Μεταξά, την επανέφερε, τη διεύρυνε η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά και στους πανεπιστημιακούς, και είχαμε ως αποτέλεσμα για πλημελήματα άνθρωποι δημοκρατικοί και για λόγους εσωτερικής σύγκρουσης στα πανεπιστήμια να διώκονται με τον πιο ανηλαιή τρόπο. Το θεωρούμε απαράδεκτο, πιστεύω ότι όλοι θα το ψηφίσετε γιατί είναι θέμα δημοκρατίας. Το άρθρο 30, γιατί αξίζει να το πω, είναι ότι η Σύγκλιτος μπορεί να μεταφέρει κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στην εταιρεία αξιοποίησης του Πανεπιστημίου για την πρόσληψη φυσικών προσώπων για φύλαξη, καθαρισμό κλπ.
Σε αυτό το άρθρο επιμένουμε, σε αυτή τη διάταξη, λέγοντας μόνο μία κουβέντα. Θυμηθείτε την περίπτωση Κούνεβα. Και πώς φτάσαμε στην περίπτωση Κούνεβα, με εργολαβίες. Και τι σημαίνει αυτό? Για να δείξω λίγο ότι δεν είναι για κομματικούς λόγους ή δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά είναι για να λύσει τέτοια πράγματα. Θέλω να κλείσω λέγοντας για την τροπολογία για το ανοιχτό πανεπιστήμιο, ότι από τη μία μεριά προστίθεται στις θεματικές του ανοιχτού πανεπιστημίου η πρακτική άσκηση, και τέλος ότι το ανοιχτό πανεπιστήμιο γίνεται κέντρο πιστοποίησης της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι το καθήλυν αρμόδιο πανεπιστήμιο να μπορεί να επιτελέσει αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ πολύ.